Κυρίε και κύριοι, για το τρίτο και τελευταίο μέρο τη εκπομπή για σήμερα, εδώ στο στούντιο, είναι μαζί μου ο Γρηγόρη Παπαχρήστο, ο πρόεδρο του οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου. Καλησπέρα, κύριε Παπαχρήστο, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Για να μιλήσουμε σήμερα, όχι για φεστιβάλ, mm. θα μιλήσουμε για το Κέντρο mm. Γραμμάτων και Τεχνών του Δίου και για την, το αφιέρωμα που ετοιμάζεται για τον mm. α, Βασίλη Τσάνι. Ναι, να πω κυρίω με την ιδιότητα αυτή σήμερα, mm -hmm. του εκπροσώπου του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου, ε, όπου συνεχίζοντα της μια σειρά εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει για όλο του χρόνου. Ε, θεώρησε ότι θα πρέπει μια εκδήλωση να αφιερωθεί στον μεγάλο δημιουργό του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, στον Βασίλη Τσάνη, που φέτος κλείνει 100 χρόνια από τη γέννησή του. Και μάλιστα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, το 2015 έχει ονομαστεί στη Τσάνη. Έτσι λοιπόν, με την πολυμελή μας ορχήστρα νέων του Δίου, τη γνωστή μας αυτή η ορχήστρα. Δείχνω εγώ και την αυτοί. Ετοιμάσαμε εγώ. ένα, θα έλεγα, μουσικό πρόγραμμα με τα σπουδαιότερα και τα γνωστότερα τραγούδια του Τιτσάνη. Mm -hmm. Αλλά δεν αρκεστήκαμε σε αυτό. Ε, Συγχρόνω θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο που έχει γράψει ο Γιώργος Ολιάνης, ειδικά για τον Τιτσάνη. Ε, Τιτζάνη σε όνειρο καλπασμό, όπου θα είναι και ο ίδιος βέβαια εδώ, mm -hmm. ε, στην παρουσίαση του βιβλίου. Θα δώσω επίσης θα είναι και μια σειρά από άλλοι σπουδαίοι ομιλητές που θα αναφερθούν στον Τσάνι. Θα είναι εδώ πέρα ο καλλιτεχνικό ομιλητή του Μουσείου Τσάνι που έχει γίνει στα Τρίγαλα, στον τόπο καταγωγή του Τσάνι. Θα είναι εδώ επίση ο συγγραφέα και επιμελητή ε, του μεγάλου συγγραφικού έργου με τον τίτλο Άπαντα Τσάνι, όπου θα μα μιλήσει και αυτό για τη ζωή του Τσάνι. Και βέβαια ο δικό μα ο Γιώργο Σουχανδόλη θα διαβάσει κομμάτια από το βιβλίο του Γιώργου Τουλιάνη που αναφέρει στον Τσάνι και επίση ο Γιάννη Οκασδαρίδη, ε, γνωστό μα συγγραφέα mm -hmm. και διευθυντή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα μιλήσει και αυτό για το βιβλίο. Και όλο αυτό θα το συντονίσει ο γνωστό μα Περκλή Γιάννης, ε, ο οποίο είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βεστιβάλ Ολύμπαλα. Αλλά... Βλέπουμε εδώ και την και... ορχήστρα. Α, ωραία, ναι. Είναι από μια μα παρουσία στην που είναι παρόν Να και, και ο Γιώργο συμπτωματικά, συμπτοματικά. Mm -hmm. <laughs> ε, όπου εδώ λέμε τη συνεφιασμένη κυριακή του Τσάνι, επίση πάλι συμπτοματικά. Ε, τότε δεν ήταν αφιέρωμα στο Τσάνι, αλλά ήταν μια επιλογή τραγουδιών μεταξύ αυτών, βέβαια και κομμάτια του Τσάνι. Ε, έτσι λοιπόν την κυριακή το βράδυ στι 7.30 ώρα στο Συνδριακό Κέντρο Κατερίνη, ε, το κέντρο γραμμάτιο γνώνων στη συνεργασία με τι εκδόσει Λιβάνι, αλλά και με την υποστήριξη του φεστιβάλου Λίμπου mm -hmm. και του ΟΠΑΠ του Δήμου Κατερίνη και του βιβλιοπολίου Νέστορ. Είμαστε πολύ μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Την έχουμε ετοιμάσει με πάρα πολύ προσοχή, με πολύ μεράκι. Θα παρουσιαστούν και κινηματογραφικά ντοκουμέντα από ε, τη ζωή του, του Τσιτσάνη. Ετοιμάζεται και μια ταινία με τη ζωή του Τσιτσάνη Ναι, έτσι. Ε, γίνονται αρκετά και πράγματα φέτο για τον Τσιτσάνη. Και εμείς θεωρώ είμαστε η πρώτοι φέτος στον ομό που παρουσιάζουμε μια τέτοια εκδήλωση εφερμένη στον μεγάλο αυτό δημιουργό, τους μεγαλύτερους θεωρώ, ε, ίσως ο μεγαλύτερος ε, της χώρας μας. Και γι' αυτό θα είναι όλοι αυτοί εδώ την Κυριακή, στην Πιερία, για να ε, κάνουμε αυτή την εκδήλωση όπως ακριβώς ταιριάζει σε αυτόν τον μεγάλο δημιουργό του λαϊκού μας τραγουδιού. Mm -hmm. Και με την ευκαιρία βέβαια τη παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γιάννη. Βεβαίω, βεβαίω. Ναι, Που λέγεται Αιώνιο Καλπασμό. Εδώ να σημειωθεί ότι στο βιβλίο αυτό πρέπει πολλά ντοκουμέντα γιατί και η γυναίκα του Τζάνη έχει προσφέρει το ημερολόγιο ε, στον ε, Γιώργο Τολιάνη που αντλούσε mm -hmm. πολλές πληροφορίες και πολλές πηγές ε, από τη ζωή του Τζάνη και οι οποίες καταγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Έτσι αύριο θα είναι εδώ ο Γιώργος Τολιάνης. Και νομίζω θα είναι αύριο και στο κανάλι σας. Θα, θα τον φιλοξενήσουμε δίσιο, εδώ. Όπου θα τα πείτε με τον ίδιο αυτοπροσώπους. Λοιπόν, ας φύγουμε τώρα από αυτήν την εκδήλωση κύριε Παπαχρήστο και αφού είστε εδώ να μας πείτε λίγο και πώς πάει η διοργάνωση του Φεστιβάλ, Φεστιβάλ Ολύμπου φέτος. Ναι. Γιατί πια Φτάνουμε στο καλοκαίρι. Όχι, φτάνουμε, φτάσαμε. Ναι, ναι. Όσο και αν λέει κανείς ότι φέτος ξεκινήσαμε νωρί, <laughs> πάλι μας πιάσαν οι ζέστες και μας πιάνει το καλοκαίρι, χωρίς ακόμα να έχουμε ολοκληρώσει τα mm -hmm. πάντα. Λέγαμε φέτος ότι ξεκινήσαμε πολύ νωρί και ότι θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα ακόμα και μέσα στο Μάιο. Είναι γεγονό όμως ότι είμαστε σχεδόν στο τέλο. Ε, μπορώ να πω ότι κάποιε μικρέ εκκρεμότητε ε, σχετικά με την τιμόμενη χώρα του Μαρόκου έχουν mm -hmm. απομείνει. Ε, γιατί εκεί υπάρχει μια γραφειοκρατία με μια χώρα Προφανά. σε ένα, μια άλλη ήπειρο και mm -hmm. η επικοινωνία μας είναι, έχει μια κατευθυνσίαση. Περνάει και τη Μεσόγειο η επικοινωνία. Ε, κατά τα άλλα λοιπόν είμαστε έτοιμοι ε, και πιστεύουμε ότι τέλος του Μάη θα παρουσιάσουμε το τελικό πρόγραμμα στην Κατερίνη για να συνεχίσουμε μετά όπως κάνουμε κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα, Αβέρια έχει πάρει μια τέτοια απήχηση το Φεστιβάλ Ολύμπου που ε, πια είναι ένα φεστιβάλ που ενδιαφέρει θα έλεγα όχι μόνο την Πυρία, όχι μόνο την Μακεδονία, αλλά και ευρύτερα θα έλεγα την χώρα γενικότερα. Ε, και αυτό έχει να κάνει με το ότι ε, εμείς για να είμαστε κυλή δεν δυσκολαβόμαστε πάρα πολύ να κλείσουμε το πρόγραμμα. Απλά στις επιλογές έχουμε ένα θέμα, Επιλέγεται. γιατί οι προτάσεις είναι τόσες πολλές... Ε, όλοι θέλουν να έρθουν στο φεστιβάλ Ολύμπου. Όλα τα σχήματα θέλουν να εμφανιστούν στο αρχαίο θέατρο του Δίου κυρίω και εκεί βέβαια οι ημερομηνίε είναι συγκεκριμένε, οι επιλογέ πρέπει να είναι επίση επιλεγμένε. Υπάρχει μια καλλιτεχνική επιτροπή που αποτελείται από 9 άτομα, οι οποίοι χτενίζουν την κάθε εκδήλωση και αυτή είναι η, η τελικοί, θα έλεγα, αυτοί που επιλέγουν τι mm -hmm. εκδηλώσει. Το διοικητικό συμβούλιο βέβαια εγκρίνει, αλλά κυρίω πάντα μάλλον. Ε, αποδέχεται την πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής γιατί είναι οι άνθρωποι αυτοί που ξέρουν πολύ καλύτερα τα θέματα του πολιτισμού και του χώρου των ε, καλλιτεχνικών αυτών ε, σχημάτων mm. και της δηλώσεων. Άρα αναμένουμε σύντομα την ανακοίνωση ναι, του Ναι, σύντομα, σύντομα. Μπορώ να σας πω ότι ήδη ε, στην τελευταία μας συνεδρίαση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα θα καθορίσουμε την ημέρα της παρουσίασης ε, του προγράμματος ε, εδώ στην ε, Πιερία. Και μετά βέβαια θα ε, πάμε και στις άλλες πόλεις που ανέφερα πιο μπροστά. Ε, το σημαντικό είναι ότι θα δούμε πάλι από πλευράς θεάτρου ό,τι σπουδαιότερο ε, θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα φέτος. Ε, ό,τι θα μπορεί να δει κανείς στην Επίδαυρο, γιατί την τη θεωρούμε ως το μεγάλο φεστιβάλ της χώρας μας. Αλλά σας λέω ότι ό,τι υπάρχει στην Επίδαυρο υπάρχει στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Και βέβαια θα έλεγα ότι το φεστιβάλ Ολύμπου δεν ασχολείται μόνο με το θέατρο, έχει και όλα τα άλλα τα είδη τεχνών. <σχεστή> πέρα από τη μουσική, τα οικαστικά, αρχαιολογικέ ομιλίε. Θα γίνουν πάλι σπουδαία πράγματα. παρά τα προβλήματα τα οικονομικά που αντιμετωπίζει το φεστιβάλ. Όμω το πρόγραμμα είναι εξολογότατο. Ε, εκείνο βέβαια που θα στηριχθούμε είναι η έλλειψη δυνατότητα πια να αγοράζουμε εμεί, ε, θα έλεγα. Ε, την ε, παράσταση ή την ναι, ναι. για με σκοπό ε, να έχουμε περισσότερα φίλοι. Ναι. Δυστυχώ ναι. αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό όλα τα σχήματα έρχονται ε, με αυτοδιοργάνωση δικιά του και εμεί βέβαια παίρνουμε ένα ποσοστό ε, για την ένταξή του στο πρόγραμμα και για τι άλλε υπηρεσίε που προσφέρουμε. Ε, Δυστυχώ ε, τα οικονομικά προβλήματα ε, και γενικότερα εκεί τι και το φεστιβάλ. Και Είναι λογικό. Έχουν στενέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Αλλά όμω το πρόγραμμα που θα το δείτε σε λίγο δεν υπολείπεται σε τίποτα από τι καλύτερε εποχέ, θα έλεγα. Να μην πω ότι είναι και κάτι καλύτερο, γιατί γίνεται με περισσότερη προσοχή τώρα πια. Mm -hmm. Και για πότε προγραμματίζεται η έναρξη, 4 Ιουλίου θα είναι η έναρξη. Θα είναι τα εγγένεια που λέμε το φεστιβάλ. 4 Ιουλίου, μέρα Σάββατο. Και βέβαια. Φέτο θα έχουμε την ιδιαιτερότητα δεν θα είναι η πρώτη εκδήλωση τη τιμόμενη χώρα γιατί οι Μαροκινοί έχουν το αρμαζάνι εκείνη την περίοδο και δεν, δεν μπορούν. μπορούν, δεν συμμετέχουν σε εκδηλώσει και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό θα πάμε με μια δικιά μα εκδήλωση. Το... Ένα αφιέρωμα είναι στον ε, Βασίλη Τσίτσάνη. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση που παίζεται στην Αθήνα αυτόν τον καιρό. Πριν το Χάραμα, mm -hmm. ο τίτλο, mm -hmm. με πολύ σπουδαίου και γνωστού τραγουδιστέ mm -hmm. και ηθοποιού. Ε, και έτσι κάνουμε ένα ξεκίνημα με αυτή την εκδήλωση για να τελειώσουμε 29 περίπου Αυγούστου. Λοιπόν, ε, θα είναι η τελευταία εκδήλωση. Προ το παρόν, ραντεβού την Κυριακή. Την Στην Κυριακή πρώτα, ώρα. να πάμε να τιμήσουμε τον Βασίλη Τιτσάνη, να ακούσουμε πολύ σπουδαία του τραγούδια από την ορχήστρα που τα επιμελείται εδώ και καιρό. Και βέβαια να ακούσουμε και πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει για πρώτη φορά από το βιβλίο του Γιώργου Δουλιάνη, από τον ίδιο και του άλλου συντελεστέ αυτή τη εκδήλωση. Πολύ ωραία. Κύριε Παχρήστου, σα ευχαριστώ και πολύ εγώ. που είστε μαζί μα σήμερα. Εγώ. Και κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μα για σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ και εσά που μα παρακολουθήσατε. Ραντεβού πάλι την Δευτέρα στι 4 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.